Μπορούν να δουν χρώματα οι σκύλοι? Μέχρι τα τελευταία χρόνια υπήρχε η άποψη ότι τα σκυλιά βλέπουν τον κόσμο ασπρόμαυρο. Οι επιστήμονες όμως έχουν καταλήξει πως η αλήθεια είναι διαφορετική. Σήμερα ξέρουμε πως βλέπουν χρώματα. Τι σχέση όμως έχει η όρασή τους με αυτή των ανθρώπων? Παρόλο που οι κυρίαρχες αισθήσεις των σκύλων είναι η ακοή και η όσφρηση, εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και η όραση. Οι σκύλοι έχουν τη δυνατότητα να δουν κάποια χρώματα, όπως και να ξεχωρίσουν κάποιες αποχρώσεις. Ας αναλύσουμε γρήγορα μερικά στοιχεία για να γίνει πιο εύκολα κατανοητό. Οι άνθρωποι είναι τριχρωματικά όντα, εκτός βέβαια από εκείνους που έχουν αχρωματοψία. Αυτό σημαίνει πως οι φωτοϊποδοχείς που βρίσκονται μέσα στο ανθρώπινο μάτι παρουσιάζουν ευαισθησία σε τρία χρώματα: το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε. Όλα τα υπόλοιπα χρώματα που μπορεί να δει ένας άνθρωπος είναι μίξεις και αποχρώσεις αυτών των τριών. Εκτός από το άσπρο και το μαύρο, που θεωρούνται ουδέτερες αχρωματικές αποχρώσεις και όχι κανονικά χρώματα. Οι σκύλοι από την άλλη μεριά είναι διχρωματικά όντα, δηλαδή η φωτοϊποδοχή τους είναι ευαίσθητη μόνο σε δύο χρώματα, το μπλε και το κίτρινο, για τις αποχρώσεις τους, αλλά και τα αχρωματικά ουδέτερα χρώματα. Οπότε κάτι τέτοιο, από τα μάτια ενός σκύλου, θα φαίνεται κάπως έτσι. Δηλαδή, εκτός από το μπλε και το κίτρινο χρώμα, όλα τα υπόλοιπα χρώματα που υπάρχουν τα βλέπουν σε άσπρες, μαύρες και γκρι αποχρώσεις. Και πάλι όμως, όχι όσο ευδιάκριτα θα έβλεπε ένας άνθρωπος τις ίδιες αποχρώσεις. Λίγο πιο σκοτεινά. Γενικότερα, ένας άνθρωπος μπορεί να διακρίνει μέχρι και 1 εκατομμύριο διαφορετικά χρώματα και αποχρώσεις. Και ένας σκύλος μπορεί να διακρίνει μέχρι και 10.000. Μετά από αυτή τη διαπίστωση, δεν είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι βιομηχανίες σκυλοπαιχνιδιών συνηθίζουν να παράγουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό παιχνιδιών σε χρώματα όπως κόκκινο, πορτοκαλί, φούξια και άλλα. Παρά το ότι τα σκυλάκια αδυνατούν να δουν αυτά τα χρώματα. Αυτό γίνεται γιατί τα προϊόντα τους δεν έχουν πρωταρχικό σκοπό να προσελκύσουν τα σκυλιά, αλλά τον καταναλωτή, ο οποίος σύμφωνα με τη θεωρία των χρωμάτων και πολλές άλλες έρευνες που έχουν γίνει, έλκεται ιδιαίτερα από κάποια χρώματα γιατί επιδρούν στην ψυχολογία του. Όπως για παράδειγμα το κόκκινο που μπορεί να δεσμεύσει την προσοχή του και να διεγείρει συγκεκριμένα κέντρα του εγκεφάλου του. Από την άλλη πλευρά, όταν οι εθνικοί κοινολογικοί οργανισμοί διοργανώνουν αγώνες ευκινησίας σκύλων, τα εμπόδια που βρίσκονται στη διαδρομή είναι συνήθως κίτρινα και μπλε, για να διευκολύνουν τους αγωνιζόμενους. Παρόλο που η δυνατότητά τους να δουν χρώματα υστερεί από αυτή των ανθρώπων, η όρασή τους υπερτερεί σε τρία άλλα σημεία. Πρώτον, στο οπτικό πεδίο. Υπολογίζεται πως το ανθρώπινο οπτικό πεδίο φτάνει μέχρι τις 180 μοίρες. Το οπτικό πεδίο ενός σκύλου όμως είναι περίπου 250 μοίρες. Σε αυτό φυσικά βοηθάει και η κατανομή του προσώπου τους, όπου τα μάτια τους έχουν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους από τα μάτια ενός ανθρώπου. Δεύτερον, έχουν καλύτερη όραση τη νύχτα. Πίσω από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα των ματιών τους βρίσκεται ένα ειδικό στρώμα ιστού που δεν έχουν οι άνθρωποι. Όταν διαστέλλονται οι κόρες τους, αυτό το στρώμα είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να απορροφά και να ανακλά καλύτερα όποιο λιγοστό φως είναι διαθέσιμο. Πιο συγκεκριμένα, η ανάκλαση φωτός που μπορεί να κάνει ένα σκυλίσιο μάτι είναι 130 φορές μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να κάνει ένα ανθρώπινο. Και για τον ίδιο λόγο, όταν παίρνουμε τους αγαπημένους μας φίλους φωτογραφία, πολύ συχνά βγαίνουν κάπως έτσι. Όχι ότι και οι άνθρωποι δεν τυχαίνει να βγουν έτσι, αλλά στους σκύλους το φαινόμενο αυτό είναι λίγο πιο έντονο και πιο συχνό. Τρίτον, η όρασή τους είναι φοβερή όσον αφορά την ανίχνευση κίνησης. Μπορεί να μην μπορούν να ξεχωρίσουν πολλά χρώματα, αλλά τα μάτια τους έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν οποιαδήποτε μορφή κίνησης από μεγάλη απόσταση. Όμως, μπορούν να ανιχνεύσουν με ευκολία την κίνηση, αλλά αν κάτι βρίσκεται σε απόσταση αλλά παραμένει σταθερό, ακίνητο, δεν μπορούν να το δουν καθαρά. Τα μάτια τους έχουν τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν συγκεκριμένα αντικείμενα σε απόσταση μέχρι 6 μέτρων. Πιο μακρινά αντικείμενα από αυτό τα βλέπουν σχετικά θολά, σε αντίθεση με την όραση του ανθρώπου που μπορεί να ξεχωρίσει αντικείμενα καθαρά από πολύ μεγαλύτερη απόσταση. Ίσως μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε ως μύωπες κατά κάποιο τρόπο. Μετά από αυτά, συμπεραίνουμε ότι παρόλο που η όρασή τους δεν διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να δει το φάσμα χρωμάτων που μπορεί να δει ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να πει κανείς πως συνολικά υστερεί δραματικά. Αυτός είναι ο τρόπος που βλέπουν τον κόσμο οι αγαπημένοι μας φίλοι.